Να συνεχίσουμε με την κυρία Πιταγκουρίδου Όλγα. Η κυρία Πιταγκουρίδου είναι από τα Άνω Πορόγια Σερό. Η εισήγησή της είναι διαμέσου WebEx. Είναι εκπαιδευτικός και δημοτική σύμβουλος. Να πω ότι η εισήγηση της κυρίας Πιταγκουρίδου είναι από τη δεύτερη παράλληλη συνεδρία, αλλά λόγω τεχνικού προβλήματος έχει συνδεθεί εδώ με εμάς. Κυρία Πιταγκουρίδου, είμαστε έτοιμοι? Έχουμε λίγο ένα θέμα με τον ήχο, κυρία Πιταγκουρίδου. Αν μας ακούτε εσείς, δεν σας ακούμε εμείς. Ακούγομαι τώρα? Είστε πολύ καλά. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να πω ότι είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα που συμμετέχω στο συνέδριο και θα ήθελα από την πλευρά μου να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές τόσο για τη σύλληψη της ιδέας όσο και για την υλοποίησή της. Και εύχομαι καλή επιτυχία και στους επόμενους που θα ακολουθήσουν. Μέχρι τώρα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Να κάνω λίγο το διαμερισμό. Και να ξεκινήσουμε. Θα αναφερθώ πρώτα στην έννοια του πολιτισμού, μετά στην έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης και θα κάνουμε τη σύνδεση στη συνέχεια. Στη σύγχρονη Ελλάδα τη λέξη πολιτισμός μετέφρασε και τη χρησιμοποίησε από την αγγλική λέξη civilization πρώτος ο Αδαμάντιος Κοραής, ταυτίζοντάς την με τα ανώτερα προϊόντα του τρόπου ζωής μιας κοινότητας, προϊόντα που έχουν να κάνουν με την υψηλή τέχνη, τη φιλοσοφία και τις επιστήμες. Το 19ο αιώνα, ο ιστορικός Λουσιάν Φεμπ διερεύνησε την έννοια του πολιτισμού και σημείωσε ότι ο πολιτισμός είναι η αρετή της προσοχής, της ειλικρίνειας και της ευγένειας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι η έννοια του πολιτισμού είναι πολυδιάστατη και έχει προσαρμοστεί στην ανθρώπινη ιστορία. Και έχει προσαρμοστεί σε τέτοιο βαθμό που αποτυπώνει σε κάθε εποχή την ανάγκη του ατόμου να εκφραστεί, να δημιουργήσει πέρα και πάνω από τη βιολογική του υπόσταση. Κατά συνέπεια αυτό σηματοδοτεί και την επιδραστικότητα του ανθρώπου, θετικά ή αρνητικά στην τοπική κοινωνία και κατ' επέκταση σε ολόκληρο τον κόσμο. Η έννοια λοιπόν του πολιτισμού χαρακτηρίζει και χαρακτηρίζεται από οποιοδήποτε παγκόσμια αναγνωρισμένο υλικό και υπαρκτό, τεχνητό ή φυσικό δημιούργημα. Ο πολιτισμός αναφέρεται στο άθροισμα του υλικού και πνευματικού πλούτου μιας κοινωνικής ομάδας που έχει περάσει από γενιά σε γενιά για να καθοδηγήσει την ατομική και συλλογική πρακτική. Περιλαμβάνει γλώσσα, διαδικασίες, τρόπους ζωής, έθιμα, παραδόσεις, συνήθειες, αξίες, πρότυπα, εργαλεία και γνώσεις. Η λειτουργία του πολιτισμού είναι να διασφαλίζει την επιβίωση και να προωθεί την ατομική προσαρμογή στο περιβάλλον. Κάθε πολιτισμός ενσωματώνεται σε μια κοσμοθεωρία προκειμένου να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα των κοινωνικών ομάδων. Επομένως, δεν υπάρχουν κοινωνικές ομάδες που να είναι αμόρφωτες ή που να μην έχουν πολιτισμό. Κάθε πολιτισμός αποτελείται από ένα σύνολο βασικών στοιχείων. Τα πιο σημαντικά είναι τα εξής. Γνωστικά στοιχεία. Αναφέρεται στη γνώση που συσσωρεύεται σε μια συγκεκριμένη κουλτούρα προκειμένου να επιβιώσει ενάντια στη φύση και να προσαρμοστεί σε κοινωνικές ομάδες. Πεποίθηση. Συλλαμβάνει όλες τις ιδέες σχετικά με το τι είναι αληθινό ή ψευδές, όλα αυτά που έχουν δημιουργηθεί από πολιτιστικές ομάδες. Συνδέεται με το σύστημα αξιών. Αξίες. Αυτά είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των μοντέλων συμπεριφοράς, επειδή καθοδηγούν αρχές και συμπεριφορές που θεωρούνται αποδεκτές ή μη αποδεκτές για να διασφαλιστεί η συνέχεια της ομάδας. Πρότυπα. Είναι ένας συγκεκριμένος κώδικας συμπεριφοράς που ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ των ατόμων με βάση κοινές αξίες. Υπάρχουν δύο τύποι προτύπων. Ειδικοί κανόνες που προσδιορίζουν τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις και οι περιγραφικοί κανόνες που δηλώνουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να γίνει. Και τέλος, το σύστημα σημείων και συμβόλων
είναι όλοι εκείνοι οι αυθαίρετοι και συμβατικοί πόροι επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από κοινωνικές ομάδες για τη μετάδοση πληροφοριών. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε τη γλώσσα, τη γραφή, τα γραφικά σήματα και τα σύμβολα. Κάποιες άλλες προσεγγίσεις καθορίζουν τα στοιχεία του πολιτισμού λίγο διαφοροποιημένα. Ως ο άειλος ή πνευματικός πολιτισμός που αντιστοιχεί στον πολιτισμό που διαδίδεται από την προφορική παράδοση. Παραδείγματος χάρη, σύστημα πεπιθήσεων, αξίες, γλώσσα, μουσική, νόμος κλπ. Και κατά δεύτερον, η υλική κουλτούρα, η οποία είναι αυτή που αντιπροσωπεύει με υλικό τρόπο, όπως τεχνολογία, πολιτιστικά και καταναλωτικά αγαθά και απτή κληρονομιά. Όπως για παράδειγμα, η αρχιτεκτονική, οι πλαστικές τέχνες, τα ρούχα, η κουζίνα, τα εργαλεία, τα όπλα κλπ. Πάμε τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ή αλλιώς όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε εν συντομία ΟΤΑ, είναι τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με συγκεκριμένη εδαφική περιφέρεια που είναι υπεύθυνα για τη διοίκηση τοπικών ζητημάτων. Και τα όργανα διοίκησής τους εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία από τους δημότες της συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας. Με βάση λοιπόν την υπάρχουσα τοπική διαίρεση, οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας, εξαρτημένου του Αγίου Όρους, υπάγεται ταυτόχρονα στη διαδικασία δύο νοτά. Ενός πρωτοβάθμιου που ονομάζεται Δήμος και ενός δευτεροβάθμιου που ονομάζεται Περιφέρεια. Σε ό,τι αφορά την έννοια τοπική υπόθεση που είπα προηγουμένως, αυτή ορίζεται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, οι οποίοι διέπουν το ζήτημα αυτό και κατανέμονται βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων τόσο στους πρωτοβάθμιους όσο και στους δευτεροβάθμιους ΟΤΑ. Από το ανωτέρω προκύπτει ότι οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι για κάθε τοπικό ζήτημα, για κάθε στενό τοπικό ζήτημα, ενώ οι περιφέρειες για τα γενικότερα. Παρ' όλα αυτά, και μπορώ να το πω με βεβαιότητα από την ανασχόλησή μου με τοπική αυτοδιοίκηση, υπάρχει μια αλληλοεπικάλυψη ευθυνών με αντικρουόμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω αποσαφήνισης προκειμένου να οριοθετηθούν διαυγέστερα οι αρμοδιότητες και των δύο βαθμών. Πάμε τώρα σε κάποια ιστορικά στοιχεία. Στη χώρα μας το σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης θεμελιώθηκε από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος με το νόμο στο ΦΕΚ 3, 10 πρώτου 1834, 27 Δεκεμβρίου συγκεκριμένα. Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτού του νόμου ήταν από τη μια μεριά η δημιουργία δήμων με την ανάπτυξή τους σε τρεις κατηγορίες και μετά ακολούθησε αυτό το σύστημα καταργήθηκε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο με σύνθημα την απελευθέρωση των συνοικισμών και την αναγόρευσή τους σε κοινότητες. Αν πάμε στα τελευταία 20 και περισσότερα χρόνια είχαμε 4 μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Η πρώτη μεταρρύθμιση ήταν το 1997 με το πρόγραμμα, με τον νόμο Ιωάννης Καποδίστριας. Ίσως ο νόμος αυτός υπήρξε η μεγαλύτερη τομή στην τοπική αυτοδιοίκηση, από την οποία προήλθαν με αναγκαστικές συνανώσεις πολύ λιγότεροι δήμοι και ελάχιστες κοινότητες σε σχέση με το προϋπάρχον πλαίσιο. Μόλις 900 δήμοι και 133 κοινότητες. Ακολούθησε ο νόμος του Καλλικράτη το 2010 και συνέπεσε με την αρχή της οικονομικής κρίσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Καλλικράτης επέφερε μια σημαντική αλλαγή στο δήμαρχο κεντρικό μοντέλο διοίκησης με τη σύσταση εκτελεστικής επιτροπής, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να συλλογικοποιήσει την εκτελεστική λειτουργία του Δήμου. Βέβαια στην πράξη δεν υπήρξε και ιδιαίτερα αποδεκτό το αποτέλεσμα. Ακολούθως ήρθε ο Κλισθένης το 2018 με το νόμο 3852 του 10, ο οποίος επιχείρησε να δημιουργήσει προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση ενός περισσότερου πλουραλιστικού μοντέλου εκπροσώπησης και δημοκρατικής λειτουργίας των συλλογικών οργάνων. Δυστυχώς όμως και παρά το γεγονός ότι οι συνθήκες ήταν κατάλληλες για τη διαμόρφωση ενός νέου πεδίου δράσης που θα μπορούσε να καλλιεργήσει και να αναδείξει στην πράξη τη συνένεση και το συγκερασμό απόψεων, το καλοκαίρι του 2019 επιλέχθηκαν και επικράτησαν κάποιες άλλες λογικές που στο όνομα της κυβερνησιμότητας των Δήμων
πρόθεσαν την ενίσχυση της παράταξης του Δημάρχου στα συλλογικά όργανα και στα νομικά πρόσωπα, κάτι που δεν άλλαξε ουσιαστικά ούτε και με το νέο νόμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το νόμο 4804 του 2021, ο οποίος έγινε νόμος του κράτους το καλοκαίρι, τον Ιούνιο του 2021. Και εδώ, σε αυτό το σημείο που έχουμε αναλύσει τις έννοιες πολιτισμός και αυτοδιοίκηση, θα προχωρήσουμε και στη διατύπωση ενός εύλογου ερωτήματος. Μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση, αξιολογώντας, αξιοποιώντας το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, να προάγει πολιτισμό? Μπορεί να καλλιεργήσει και να αναδείξει, ή γιατί όχι και να δημιουργήσει, όλα εκείνα τα πολιτιστικά στοιχεία που θα αναδείξουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μιας περιοχής και θα της δώσουν πολιτιστική ταυτότητα και μέσω αυτής να σηματοδοτήσουν την ανάπτυξη ενός τόπου? Φυσικά, ναι. Ποσοστός, προσεκτικός και εμπεριστατωμένος σχεδιασμός μιας πολιτιστικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο μπορεί να αποτελέσει το εφετήριο για την οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξη ενός τόπου. Η τοπική αυτοδιοίκηση, ως κατεξοχήν θεσμός άσκησης τοπικής εξουσίας, έχει την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται πιο κοντά στους πολίτες από κάθε άλλη μορφή θεσμοθετημένης εξουσίας. Έχει άμεση επαφή με τους δημότες και μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικότατη εστία πολιτισμού. Ιδιαίτερα ο πρώτος βαθμός, οι Δήμοι έχουν τη δυνατότητα και εν πολλοίς την εκμεταλλεύονται, μέσα σε εισαγωγικά, προκειμένου να δημιουργήσουν και να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά εκείνα που θα δώσουν οντότητα στην πολιτιστική ταυτότητα στα όρια ευθύνης ενός τόπου. Μπορεί λοιπόν και πρέπει, βάσει μιας προσεκτικά σχεδιασμένης πολιτικής, να καταρτήσει ο οποιοσδήποτε Δήμος ή οποιαδήποτε περιφέρεια ένα σωστά μελετημένο project με συγκεκριμένα στοιχεία στα οποία μπορούν να συμπεριληφθούν ήθη, έθιμα, τέχνες, γράμματα, μουσική, θέατρο, ιστορία, αλλά και κάθε μορφή πολιτιστικής κληρονομιάς που παραπέμπει σε όλες τις περιόδους της ελληνικής ιστορίας. Κλασική, βυζαντινή, νεοελληνική, λαϊκή. Και φυσικά δεν μένουμε σε αυτό. Πολιτισμός είναι και μια σειρά άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι η φυσική μας κληρονομιά, η σχέση που έχουμε με το περιβάλλον, η προστασία του, η καθαριότητα, η φροντίδα, η βελτιστοποίηση των κοινόχρηστων χώρων, ο εθελοντισμός, η μέρημνα, η φροντίδα για τους ηλικιωμένους και τη νέα γενιά, τα αδέσποτα, αλλά και γενικότερα η διακριτή συμπεριφορά που παράγει μια ποιότητα ζωής που χαρακτηρίζεται από το ευζήν μεταξύ των πολιτών που συμβιώνουν στον ίδιο τόπο, μοιράζονται τις ίδιες αγωνίες, έχουν τις ίδιες ανησυχίες και αναζητούν και επιδιώκουν έναν ποιοτικότερο τρόπο ζωής. Έτσι λοιπόν η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει εκ της θέσης της αφενός μεν να επιλέγει δράσεις που να προάγουν την πολιτιστική μας κληρονομιά και αφετέρου να στηρίζει, να αναδεικνύει και να προωθεί την καλλιτεχνική δημιουργία σε κάθε της έκφραση και εν τέλει να προσδοκεί και να στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών σε όλα αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Επειδή όμως όλα αυτά δεν γίνονται από μόνα τους, ούτε αυτοματοποιημένα φυσικά, πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα όργανα και οι φορείς που είναι εκ του νόμου υποχρεωμένα να αναλάβουν το βάρος της υλοποίησης του πολιτιστικού οράματος, που όσο σημαντική είναι η σύλληψή του, άλλο τόσο σημαντική και ίσως και πιο δύσκολη είναι η ρεαλιστική προσέγγιση και υλοποίησή του. Όργανα όπως τα νομικά πρόσωπα των Δήμων, πολιτιστικοί οργανισμοί με αρμοδιότητα στον τομέα αυτό, αλλά και φορείς και σωματεία με συγκεκριμένες και πλούσιες πολιτιστικές δράσεις. Επιβάλλεται λοιπόν πάνω απ' όλα ο σαφής προγραμματισμός, ο προσεκτικός σχεδιασμός, προκειμένου να μπορέσουμε να στοχεύσουμε στο ζητούμενο, που είναι πιο η πολιτιστική, αλλά και όχι μόνο ανάπτυξη ενός τόπου. Μια σημαντική παράμετρος, η οποία πρέπει να μας δεσμεύει και να μας οδηγεί στην επίτευξη των παραπάνω στόχων, είναι οι διαδημοτικές συνεργασίες. Είναι πολύ σημαντικό οι Δήμοι να μπορούν να συνεργάζονται πάνω σε αυτούς τους τομείς. Είναι ο θεσμός των χορηγιών, της επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων ΟΤΑ, των τοπικών καλλιτεχνών, των πολιτιστικών σωματείων κλπ.
Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, ιδιαίτερα όσοι ζούμε στην περιφέρεια της ελληνικής επικράτειας, είναι το αδιαφυσβήτητο γεγονός ότι η πολιτιστική ταυτότητα ενός τόπου και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τα ποιοτικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης και οικονομικής άνθησης αυτού του τόπου. Οι επιδράσεις σε πολλούς τόπους, όπως είναι η αύξηση της απασχόλησης, η αύξηση των επενδύσεων, ανάπτυξη και βελτίωση του επίπεδου εκπαίδευσης, είναι στοιχεία τα οποία μπορούν να σταθούν οδηγοί μας. Επομένως, η χάραξη μιας σωστής πολιτικής είναι απαραίτητη, προκειμένου από τη μια μεριά να οριοθετηθούν η κοινωνική και από την άλλη η οικονομική στόχη. Στο πλαίσιο αυτό και με την αρρωγή του Δήμου, η κοινωνική και η οικονομική αναζωογόνηση μιας περιοχής μπορεί να συμβαδίσει με μια ενδογενή πολιτιστική ανάπτυξη. Η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν εκ της θέσης της δημιουργεί τις κατάλληλες υποδομές, ενθαρρύνει πρωτοβουλίες πολιτιστικής δημιουργίας, συντονίζει πολιτιστικές δράσεις, εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους, σχεδιάζει, υλοποιεί και αξιολογεί. Οι αρμοδιότητες οι οποίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή τόσο στον πρώτο όσο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης είναι πολλές και σύμφωνα με τον νόμο 3463 του 2006 άρθρο 75 είναι η παρακάτω ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών, ίδρυση και λειτουργία κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Τα τελευταία χρόνια είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πολύ συχνά στην ελληνική περιφέρεια. Η εφαρμογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισμού. Η προβολή των πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο με τη δημιουργία πολιτιστικών και πνευματικών κέντρων, μουσείων, πινακοθηκών, κινηματογράφων και θεάτρων, φιλαρμονικών κλπ. Καθώς και η μελέτη και εφαρμογή πολιτιστικών προγραμμάτων. Η προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών. Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτηρίων και κτηρίων που παραχωρούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά. Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού. Η ίδρυση και λειτουργία σχολών διδασκαλίας, μουσικής, σχολών χορού, ζωγραφικής, εκλειπτικής κλπ. Από όλα τα παραπάνω συνάγεται πως το πεδίο δράσης είναι ευρύ. Είναι πολύπλευρο και ποικίλο. Το σημαντικό επομένως είναι οι Δήμοι και οι περιφέρειες με τα όργανά τους να κάνουν πράξη τη βούληση του νομοθέτη και να πρωτοστατήσουν στην παραγωγή πολιτιστικής δράσης πάντα σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και τις ιδιαίτερες ανάγκες της. Όμως, πιστέψτε με, δεν είναι εύκολα πραγματοποιήσιμο όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και κάποια από αυτά δεν είναι πολύ δύσκολο να τα προσπεράσει κανείς. Προβλήματα όπως η έλλειψη πόρων, η αποσπασματικότητα, η απουσία συνολικού σχεδιασμού, η δυσκολία συνεργασιών, η έλλειψη συντονισμού και σχεδιασμού, η γραφειοκρατία, το υφιστάμενο περιοριστικό αν πωλής νομοθετικό πλαίσιο με τα πολλά γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδι στις τοπικές κοινωνίες. Επομένως, καθίσταται αδύρυτη ανάγκη να υπάρχει ουσιαστική και ισότιμη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, προκειμένου να αρθεί η δυσπιστία και να διασκεδαστούν οι προβληματισμοί και οι ανησυχίες που σίγουρα υπάρχουν. Πάντως, είναι γεγονός πως πολλοί Δήμοι στην ελληνική επικράτεια έχουν να παρουσιάσουν πολλές και στοχευμένες δράσεις που με σεβασμό στον πολίτη αναπτύσσουν ένα πλέγμα δραστηριοτήτων που υπερβαίνει τα όρια του τόπου τους και αποσπούν την αναγνώριση και το θαυμασμό. Οι δράσεις αυτές πρέπει να μας αφυπνίσουν και να σταθούν οδηγός μας σε όλους όσους από εμάς ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο πεδίο. Η αιρετή σε συνεργασία με όλα τα κοινωνικά στρώματα, μηδενός εξαίρουμε, και όλους τους φορείς δημιουργίας
μπορούν να πετύχουν πολλά. Φτάνει να το θέλουν και να το σχεδιάσουν σωστά. Πάντα με γνώμονα τον πολίτη, τις ανάγκες του, τις ανησυχίες του, με σεβασμό στην παράδοση, ας αδράξουν και ας αδράξουμε όλη την ευκαιρία και το αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα είναι πολύτιμο. Τόσο για τον πολιτισμό, όσο και για την κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστήσουμε την κυρία Φταγκουρίδου. Θα μπορούσα να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Φταγκουρίδου. Δεν σας ακούω καλά. Δεν σας ακούω. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Φταγκουρίδου. Σαν απάγωσε η εικόνα, κύριε Σουτόπουλε. Δεν ακούμε από το Προεδρείο. Δεν ακούμε από το Προεδρείο και παίρνω την πρωτοβουλία να κάνω εγώ μια ερώτηση. Καταρχήν, κυρία Φταγκουρίδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ τεκμηριωμένη, όχι μόνο νομοθετικά, αλλά και σε προτάσεις η εισήγησή σας. Εγώ προσωπικά... Τώρα δεν σας ακούω και εγώ, κύριε Σουτόπουλε. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση στην κυρία Φταγκουρίδου. Τώρα μας ακούτε, κυρία Φταγκουρίδου. Τώρα σας ακούω. Τώρα. Δεν ακούσατε τι προηγούμενη... Όχι, ξεκίνησε να μιλάει ο κύριος Σουτόπουλος. Στην αρχή τον άκουγα και από ένα σημείο και μετά τον έχασα. Άρα δεν ακούσαμε τίποτα από το ακροατήριο. Λοιπόν... Να ξαναπεί, κυρία Μπόντου, γιατί και κύριε Σουτόπουλε, λίγο ένα λεπτό, γιατί το είπε ήδη μία φορά και δεν ακούστηκε από την κυρία Φταγκουρίδου, κυρία Μπόντου. Μισό λεπτό όμως να δούμε αν μας Συγγνώμη. Κυρία Φταγκουρίδου, ακούτε? Πολύ αχνά ακούω την κυρία που μιλάει. Αν μπορούσατε εσείς να επαναλάβετε το ερώτημα. Ναι, πηγαίνετε. Ελάτε εδώ, κυρία Μπόνη. Μιλήσω. Σχετικά με τις αρμοδιότητες των Δήμων, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο σε όλα αυτά που μας είπατε. Να γίνει από τους Δήμους καταγραφή της προφορικής ιστορίας και ιδιαίτερα σε δύσκολες περιοχές, όπως είναι οι ορεινές περιοχές, γιατί έτυχε να υπηρετήσω και ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν τόσα πολλά πράγματα που δεν μας πάνε στο νου. Θα μπορούσαν λοιπόν οι Δήμοι να κάνουν καταγραφή αυτής της προφορικής ιστορίας και μετά να γίνει η μελέτη και η αξιολόγηση. Και το δεύτερο, ότι σε αυτούς τους Δήμους υπάρχουν πολλά ιστορικά μνημεία. Αυτά τα ιστορικά μνημεία δεν είναι μόνο να τα μελετήσουμε, θα πρέπει να προσφέρουμε, να βοηθήσουμε τους κατοίκους αυτών των περιοχών να τα διαβάσουν μέσα σε εισαγωγικά, να τα μελετήσουν και να καταλάβουν ποιες είναι οι αξίες και τι μπορούμε να πάρουμε από αυτά τα μνημεία. Αυτά. Μπορώ να μιλήσω? Υποθέτω ότι μπορώ. Αν ακούγομαι, ναι. Γιατί βλέπω ότι κινείται το στόμα σας, αλλά εγώ δεν σας ακούω. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που είπε η κυρία Μπόνου, αν δεν κάνω λάθος, και να πω ότι
οι Δήμοι οφείλουν να αναλάβουν τέτοιες πρωτοβουλίες, οι οποίες μέχρι στιγμής, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω εγώ στον τόπο που ζω, είναι θέμα πρωτοβουλειών των τοπικών οργανώσεων, φορέων και σωματείων και ειδικά ιδιωτών οι οποίοι έχουν αναλάβει αυτόν τον ρόλο να καταγράψουν όλα αυτά την προφορική ιστορία ενός τόπου η οποία σε κάθε περιοχή της Ελλάδας είναι και ιδιαίτερα πλούσια. Βέβαια το σωστότερο από όλα θα ήταν να υπάρχει μια συγκεκριμένη πρωτοβουλία η οποία εκλειφθεί από τους Δήμους, να αναλυφθεί από τους Δήμους για να γίνει αυτή η εργασία όσο το δυνατόν αρτιότερα. Όσο δε για το δεύτερο, έχω την τύχη και την ευλογία να ζω σε έναν τόπο ο οποίος έχει πάρα πολλά χαρακτηριστικά πολιτιστικά μνημεία και μάλιστα διαφορετικών περιόδων. Η αλήθεια είναι ότι υστερούμε πάρα πολύ στον τομέα αυτό και δεν έχουμε προχωρήσει δυστυχώς στην αξιοποίησή τους και στην διαδικασία επικοινωνίας τους με τον κόσμο. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να γίνουν, οι δυνατότητες είναι πολλές, αλλά για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται οπωσδήποτε να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και μια επιθυμία για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μακάρι να μπορεί να γίνει. Μπορώ και να κάνω και εγώ μια ερώτηση? Ναι, κύριε Σαντουκούλη. Ωραία. Θα σας ευχαριστήσω πολύ κυρία Φυταγκουρίδου για την τεκμηριωμένη εισήγησή σας και επαναλαμβάνω όχι μόνο αναφορά στην νομοθεσία αλλά και με πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Είχα την ευτυχία να γνωρίσω μόλις το καλοκαίρι που πέρασε την κυρία Φυταγκουρίδου και αν μπορώ να επισημάνω κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στην προσωπικότητά της και το λέω προς τους συνέδρους αυτό, είναι ότι ενώ από τη μια μεριά δεν έχει ιδιαίτερα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα, είναι μια μάχημη εκπαιδευτικός, παρόλα αυτά είναι ιδιαίτερα ενεργή πολίτης και ιδιαίτερα δυναμική στο χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και νομίζω έχει ένα πλούσιο έργο και μέχρι τώρα ήδη προσφέρει, αλλά και πολύ περισσότερα έχει να προσφέρει στο μέλλον και της ευχόμαστε να το συνεχίσει αυτό για τον τόπο της, την Μακεδονία, συγκεκριμένα από τα άνω πλόγια που υπηρετεί τώρα, αλλά και στην περιοχή των Σερών και της Ιντικής που κατάγεται και ο αγαπητός χωρικός επικοινωνίας, ο κύριος Χρήστος Κατσαρός. Η ερώτησή μου εστιάζεται κυρίως στον εκπαιδευτικό χώρο. Μας είπατε, κυρία Φυταγκουρίδου, για τους πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά αν μπορείτε να σκεφτείτε 2-3 προτάσεις ιδιαίτερα συνεργασίας των Δήμων με την εκπαιδευτική κοινότητα. Κάτι που και την προσωπική σας εμπειρία, σαν μάχη με επαναλαμβάνω εκπαιδευτικός, πιστεύετε ότι λείπει και θα μπορούσε στο μέλλον, αν υπάρχει πολιτική βούληση και το ανάλογο νομοθετικό πλαίσιο, να συμπληρώσει, όπως είπατε πολύ σωστά και προηγουμένως είπε η άλλη συνάδελφος, η κυρία Μπόνιου, για την δημόσια και προφορική ιστορία. Στον χώρο της εκπαίδευσης, 2-3 προτάσεις θα ήθελα. Ευχαριστώ. Μία πρωτοβουλία που θα μπορούσε να αναλυθεί. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω, κύριε Σουτόπουλε, για τα καλά σας λόγια. Ανοίξτε μας και την κάμερα να σας βλέπουν. Δεν την έκλεισα την κάμερα. Είναι κλειστή τώρα, δεν φαίνεται κάτι. Για να κάνουμε. Ωραία. Ωραία. Ναι. Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία και βάζοντας μέσα την εκπαίδευση, αναλύθηκε μια πρωτοβουλία πριν από μερικά χρόνια από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έγινε το εξής. Γράφτηκε ένα καταπληκτικό βιβλίο τοπικής ιστορίας όλου του νομού Σερών. Το βιβλίο αυτό, γνωρίζω κιόλας ότι έχει πάρει και την άδεια από το Υπουργείο Παιδείας και κάποια στιγμή πριν από χρόνια είχαμε τη δυνατότητα να το εντάξουμε και μέσα στην ιστορία μας. Δηλαδή οι 2 ώρες ιστορίας που είναι σε όλες τις τάξεις να αφιερωνόταν η μία για το βιβλίο της ιστορίας και η άλλη για αυτή την τοπική ιστορία για ένα, επαναλαμβάνω, καταπληκτικό βιβλίο. Κάτι που εγκαταλείφθηκε στην πορεία. Το πεδίο δράσης είναι ευρύ. Όντως θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα και να υπάρχει, ας το πούμε, προαγωγή του πολιτισμού μέσα από την εκπαίδευση σε συνεργασία με όλους τους φορείς, με πρωτοβουλία φυσικά των Δήμων αλλά και των συναδέλφων.
αυτό το βιβλίο θα μπορούσε, το συγκεκριμένο που αφορά όλο το νομό Σερών, θα μπορούσε να εστιάσει και να πάρουμε κομμάτια του για τις συγκεκριμένες περιοχές τις δικές μας. Οπότε, σε συνδυασμό με αυτό που είπαμε με την κυρία πριν από λίγο, να έχουμε μία καταγραφή σε πιο τοπικό επίπεδο και ίσως και πιο, ας το πούμε, λεπτομέρειες. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν και μιλάμε για μια περιοχή, κύριε Σουτόπουλε, την επισκεφθήκατε, για έναν Δήμο ο οποίος είναι ευλογημένος και έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Φτάνει να έχουμε την όρεξη, την επιθυμία και το κέφι να τα πραγματοποιήσουν. Ωραία, σας ευχαριστώ. Και εύχομαι και επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ και πολύ, το εκπαιδευτικό, κύριε, αλλά και στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ευχαριστώ πολύ και καλή συνέχεια στις εργασίες του συνεδρίου. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση? Απευθύνομαι στους συνέδρους και τους διαδικτυακούς και με τη φυσική παρουσία. Αν υπάρχει κάποια, αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να προχωρήσουμε στην επόμενη εισήγηση. Ναι, να προχωρήσουμε, γιατί έχουμε και τα εκτός προγράμματος, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε.